Νικόλα, καλώς μου ήρθες. Καλώς σας βρίσκω. Καλά τα λέμε, μία φορά το χρόνο τα καταφέρνουμε. Δεν ξέρω, μέσα στην πανδημία τα είχαμε πει, στις καραντίνες ενδιάμεσα. Ναι, ενδιάμεσα. Πες. Είχαμε κάνει το κάτι της μας. Θέλω να μου πεις, okay, αφήσαμε πίσω τις καραντίνες, θεωρητικά, γιατί κουβαλάμε πολλά παράσημα μάλλον από αυτές και από την προηγούμενη περίοδο που ζήσαμε. Τη δική σου την αίσθηση για τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Το συνέστημά σου, πώς νιώθεις, πάμε καλά, ζοριζόμαστε, σε τι κατάσταση είμαστε? Οικονομική, συναισθηματική. Συναισθηματική, ψυχολογική, άστα οικονομικά. Θα βαρύνει πολύ το κλίμα. Συναισθηματικά, περισσότεροι άνθρωποι δεν πάνε καλά. Έτσι που το λες, ξέρεις, ε. Να αναφέρω μία είδηση που μου την είπε φίλος μου ψυχίατρος. Ναι. Έχουν αυξηθεί 1000% οι συνταγογραφήσεις σε ψυχιατρικά φάρμακα. Μάλιστα. 1000%. Και ήδη πολλές φορές παλιά βλέπαμε, κυρίως οι γυναικείες τσάντες, οι άντρες δεν ξέρω που τα βάζανε, ένα Ζάναξ, μωρέ, ένα Λαντός, ξέρω εγώ, κάτι οτιδήποτε, ή αγχολητικό ή αντικαταθλιπτικό, πέραν οι άνθρωποι πολλά. Τώρα έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, που σημαίνει ότι οι άνθρωποι πλέον ζορίζονται πάρα πολύ και δεν είναι πρόθυμοι να αφήσουν τον παλιό τους εαυτό, με αποτέλεσμα ζορίζονται ακόμη περισσότερο και δεν είναι πρόθυμοι και έτοιμοι να κάνουν τη μετάλλαξη. Μου βάζεις τώρα έναν άλλο παράγοντα. Πρόθυμος να αφήσω τον παλιό μου εαυτό. Δεν φταίνε απλά οι εξωτερικές συνθήκες, η πανδημία, η οικονομική κατάσταση που δυσκολεύει όσο πάει παραπάνω, όλες αυτές οι απειλές, ακούμε για πόλεμο, βλέπουμε, συμβαίνει πόλεμος πολύ κοντά μας, αλλάζουν συνεχώς οι ισορροπίες, δηλαδή νιώθουμε ότι είμαστε εκτεθειμένοι σε πολύ μεγάλους κινδύνους. Υπάρχουν προκλήσεις και είχαμε συζητήσει και παλιότερα για προκλήσεις. Η προκλήση είναι ο τρόπος που ο έφηβος βλέπει τη ζωή. Μάλιστα. Υπάρχουν και τα προβλήματα που είναι το πιτσιρικάς, πώς τα βλέπει και τα βλέπει πελώρια και σου λέει αμάν τι προβλήματα είναι αυτά. Και υπάρχει και ο ενήλικας που τα βλέπει ως ευκαιρίες. Εξαρτάται από το πόσο καλά προετοιμασμένος είναι κάποιος, πόσο ικανός είναι να προσαρμόζεται την ώρα της δυσκολίας και πώς μπορεί να συνέρχεται μετά. Την ικανότητα προσαρμογής και την ικανότητα να ξανασταθώ στα πόδια μου και να συνέλθω και να συνεχίσω όχι να σέρνομαι σε όλη μου τη ζωή μετά από μια πρόκληση, πρόβλημα, δυσκολία, αλλά να εξελίσσομαι και να προοδεύω. Την έχω από γεννησιμιού μου, Νικόλα, αυτή. Δηλαδή, κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται με αυτή την ικανότητα. Κάποιοι άνθρωποι γεννιούνται. Κάποιοι άνθρωποι το έχουν εκπαιδεύσει στην πορεία και κάποιοι αναγκάστηκαν από τις συνθήκες. Αυτά μας τα περιγράφει πολύ καλά. Αναγκαστικά θα πω και έναν αρχαίο, άργησα ήδη. Μας τα λέει ο Πλούταρχος. Λοιπόν, μ' αρέσει να έχει χιούμορ με τον εαυτό σου. Τρεις, τι να κάνω, είχα και. Εμένα μου αρέσει όμως αυτός ο πλουραλισμός και η ποικιλία των ανθρώπων που φέρνουμε στη συζήτησή μας. Τους αγαπώ, είναι οι προπάτορές μας και δεν έχουν ξεπεραστεί. Οπότε όταν ο Πλούταρχος λέει από τότε, επιβεβαιώνεται συνεχώς. Όταν λέει τρεις είναι οι παράγοντες που διαμορφώνουν τον άνθρωπο: φύσης, λόγος, έθος. Άρα λοιπόν η φύση μου έδωσε, ας πούμε, μια ικανότητα. Ναι. Ο λόγος, η παιδεία, μου έδωσε το δικαίωμα να τη διαμορφώσω, να την αναπτύξω ή να τη συρρυκνώσω, αν ήταν άσχημη. Mm-hmm. Και δεν ήταν παιδεία, ήταν κάτι άλλο. Και το έθος, δηλαδή η συνήθεια, μου δημιουργεί, πώς το λένε, ας πούμε, αν κάθε μέρα χτυπάω το πόδι μου κάτω, θα δυναμώσει αυτό το πόδι μόνο. Ναι. Από συνήθεια. Αν λοιπόν οι συνήθειές μου είναι καλές, τότε κάθε μέρα θα προοδεύω. Αν οι συνήθειές μου είναι κακές, κάθε μέρα θα χειροτερεύω. Κάνοντας μία συζήτηση πριν από καιρό με τον πατέρα Λίβιο, γνωρίζεστε νομίζω, ναι, ναι. Μου είπε κάτι πάρα πολύ ωραίο, ότι είμαστε ιστορικοί άνθρωποι, μου λέει. Ζούμε ιστορικές στιγμές, όχι μόνο εμείς, έχει συμβεί και στο παρελθόν, αλλά και εμείς τώρα είμαστε μία σελίδα στην ιστορία με αυτό που βιώνει η γενιά των ανθρώπων που ζουν τώρα στη γη, που θα γραφτεί με bold γράμματα, όπως λέμε. Είτε αυτό αφορά στην πανδημία, είτε αφορά σε άλλες δυσκολίες και προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Αυτή μας την ιστορικότητα εσύ την αντιλαμβάνεις σαν ευκαιρία, λοιπόν. Ναι, σαν ευκαιρία. Γιατί αυτή πράγμα. Αυτή τη στιγμή οι δείκτες, τουλάχιστον οι δείκτες που εγώ έχω διαβάσει, μπορεί να υπάρχει κάτι άλλο, δείχνουν ότι μπορεί να φαίνεται ότι η τεχνολογική πρόοδος ανεβαίνει προς τα πάνω. Mm-hmm. Η πνευματική μας πρόοδος της ανθρωπότητας μοιάζει να πηγαίνει προς τα κάτω. Αλήθεια. Ενώ υπάρχουν όλο και περισσότεροι άνθρωποι που αναζητούν την προσωπική ανάπτυξη, νομίζω ότι είμαστε όλο και περισσότεροι αυτοί που παρατηρούμε το δικό μας συνάφι, τους συνανθρώπους μας και λέμε, α, κοίταξε, και αυτός ασχολείται με κάτι. Α, οκ. Άρα δεν αφορά τον πολύ κόσμο, ας πούμε. Αλφα, δεν αφορά τον πολύ κόσμο. Άσχετα να ανεβαίνει κάπως ο δείκτης, όμως η γιαγιά, ας πάρουμε τη γιαγιά μου, mm-hmm. που άνευε το καντιλάκι σε κάθε Άγιο, που της έκανε κάτι κακό απέναντι και έλεγε, άστο ρε παιδί μου, άστο, ας πάει στην ευχή του Θεού.
Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν που είχαν φάει πολύ ξύλο από τη ζωή. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν το ειδικό βάρος, που εμείς σήμερα δεν το έχουμε αυτό το ειδικό βάρος. Αλφα, γιατί δεν φοβόμαστε να μπούμε στη φωτιά, όπως οι παλιοί. Κάνουμε ότι μπορούμε να μην μπούμε στη φωτιά. Δηλαδή, γίνεται να το κάνει κάποιος άλλος. Γίνεται. Και β' δεν έχουμε την κατάλληλη εκπαίδευση. Και να μπούμε δηλαδή στη φωτιά, αν έχετε δει περιστατικά, ας πούμε, βουτάει κάποιος να σώσει. Έχουν υπάρξει διάφορα βιντεάκια ενδιαφέροντα. Και πνίγεται και αυτός μαζί με την κοπέλα που πάει να σώσει. Μα δεν ήσουν προετοιμασμένος. Ξέρεις, Νικόλα, τη σκέφτομαι. Παλιότερες γενιές ανθρώπων που έχουν περάσει πάρα πολύ μεγάλα ζόρια, πολέμους, ξεριζωμούς, και που τους έβλεπες μετά να προοδεύουν, να ανακάμπτουν από μόνοι τους, χωρίς να έχουν και πολλά περιθώρια να το φιλοσοφήσουν. Έτσι, το πιο πρόσφατο, ας πούμε, που είχα στο μυαλό μου και συνειδητοποίησα ήταν για την ομάδα του Ηροδότου. Θα πω όλο μου το σκεπτικό, ελπίζω να μην κουράσω, η οποία ιδρύθηκε το 1932 στην Αλικαρνασσό. Οι άνθρωποι λοιπόν ήρθαν από τη Μικρά Ασία, διωγμένοι, υποτίθεται στη μαμά πατρίδα, το 1922. Και ήρθαν σε συνθήκες που ξεκινούσαν υπό το μηδέν να ξεκινήσουν τη ζωή τους, με όλο αυτό το πένθος και το βάρος. Και κατάφεραν μέσα σε 10 χρόνια, όχι απλά να βάλουν σε μία ροή τη ζωή τους, έφτιαξαν και ομάδα. Δηλαδή δημιούργησαν μία διέξοδο. Έβαλαν τον αθλητισμό μέσα, κάτι που τους έδινε χαρά. Όχι απλά να βρω ένα κομμάτι ψωμί να φάω. Εμένα αυτό μου άνοιξε ένα τεράστιο παράθυρο στο κεφάλι μου. Και λέω, αυτοί οι άνθρωποι, τι δυνάμεις είχαν και ανέκαμψαν. Αυτοί οι άνθρωποι καταρχάς ήταν προετοιμασμένοι από τη ζωή. Δηλαδή, ζούσαν στη φύση κάθε μέρα. Ναι. Ένα το κρατούμενο. Θυμίζω ότι εμείς βλέπουμε κατσαρίδα πολλές φορές ή κουνούπι και καλούμε το 100. Ελάτε αμέσως μια κατσαρίδα στο σπίτι. Ghostbusters. Δηλαδή, δεν είμαστε το ίδιο εξοικειωμένοι με τη φύση. Yeah. Έχουμε αποκοπεί από τη φύση. Άρα λοιπόν, ένα το κρατούμενο, είμαστε μακριά από τη φύση. Η φύση είναι ο μεγαλύτερος διδάσκαλος. Ο εσωτερικός βέβαια διδάσκαλος, το έχουμε ξαναπεί, είναι ο μέγιστος διδάσκαλος, αλλά για να τον βρω, πρέπει να βρω και έναν εξωτερικό. Yeah. Άρα λοιπόν θέλω τη φύση, θέλω το δάσκαλο, θέλω τη σύνδεση με την καρδιά μου. Αν αυτός ο άνθρωπος λοιπόν είχε επαφή με τη φύση, γνώριζε τους νόμους της φύσης, ήξερε αναγκαστικά και τα τρία στάδια. Τα είπαμε πριν. Προετοιμασία, προσαρμογή και. Συνήθεια. Και να συνέλθω μετά. Να συνέλθω. Mm. Αυτά είναι τα τρία στάδια της ανάκαμψης. Δηλαδή η ανάκαμψη ή ανακαμψιμότητα είναι η πιο σωστή λέξη, η ικανότητα να ανακάμψω σημαίνει. Η ικανότητα να είμαι προετοιμασμένος για. Να μπορώ να προσαρμόζομαι σε και να μπορώ να συνέρχομαι από τι, τις προκλήσεις της ζωής. Χρειάζεται να κάνω σενάρια στο μυαλό μου για να είμαι έτοιμη. Δηλαδή, σε περίπτωση που υπάρξει πόλεμος, κάνω ταπ-ταπ-ταπ. Σε περίπτωση όπου οικονομικά καταστραφώ, παίρνω όλα τα αρνητικά, τα πιο βαριά, τα πιο μαύρα. Θα πρέπει να δουλεύω κάτι τέτοιο μέσα στο μυαλό μου ή είναι εντελώς λάθος αυτή η προσέγγιση. Να το κάνω ακόμη πιο δύσκολο. Να το κάνεις. Mm. Λοιπόν, θα πεθάνουμε όλοι. Ναι. Υπάρχει κάποιος που να έχει αμφιβολία γι' αυτό. Κάποιος που να λέει ότι εγώ δεν νομίζω. Κάποιος εδώ μέσα. Όχι. Όχι. Άρα είναι βέβαιο. Εάν αύριο βγούμε στον δρόμο και πούμε καλημέρα, τι κάνετε. Πώς προετοιμάζετε για τον επερχόμενο θάνατό σας. Καλώ τον Νικόλα. Μα κακό χρόνο. Τούφτου. Όλοι αυτό θα λένε. Ναι, αλλά όταν θα έρθει αυτή η ώρα, τι θα κάνεις. Δεν χρειάζεται να έχεις προετοιμαστεί. Όταν λέει ο Πλάτωνας φιλοσοφία στην μελέτη θανάτου, του θανάτου μου, το λέει για να περνάει η ώρα. Το λέει διότι είναι τόσο σημαντικό γεγονός, θα κάνει μια τέτοια μετάβαση και εγώ το αφήνω στην τύχη. Άσε, θα έρθει η ώρα και βλέπουμε. Ναι. Εάν αυτό συμβαίνει για όλα, έχω χάσει τη δύναμη της μίας πλευράς της φύσης μου, της αρσενικής πλευράς μου, που φωνάζει και λέει σοφία, προετοιμασία για τα γεγονότα. Και μετά θέλω και την άλλη πλευρά της φύσης μου, που φωνάζει και λέει αγάπη. Όχι να με αγαπάνε, να αγαπάω εγώ. Γιατί όλοι λέμε, αχ, δεν με αγαπάνε, αχ, να με αγαπήσουν. Εμένα, η καρδιά μου λέει, εγώ θέλω να αγαπάω. Και εκεί βλέπουμε τιτάνες του πνεύματος, της καρδιάς, που είναι ο Παΐσιος, ο Άγιος, που λέει, να μπορούσα να κόψω την καρδιά μου σε τόσα πολλά κομμάτια και να τη μοιράσω παντού σε όλο τον κόσμο. Άρα λοιπόν, εγώ θα προετοιμαστώ και θα πω, σε περίπτωση που συμβεί ένα αρνητικό γεγονός, έχω 5 φάρμακα έτοιμα για αυτή την ανάγκη. Είχα πάει 15 μήνες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό στην Αθήνα για να μπορώ να έχω την ικανότητα να βοηθάω στα ατυχήματα. Γιατί βρέθηκα 1-2-3 φορές και κοιτούσα από πάνω και είχα την ψυχραιμία. Δεν μπορούσα όμως να βοηθήσω. Άρα και δεξιότητες να καλλιεργήσουμε σε τεχνικό επίπεδο, όχι μόνο να ενισχύσουμε τη δυναμική μας εσωτερικά. Να προετοιμαστούμε σε όλα τα επίπεδα που εμείς αντιλαμβανόμαστε ότι θα ήμασταν χρήσιμοι στη ζωή μας. Όπως αυτό που είπες τώρα. Ο καθένας θα κρίνει βάσει του δικού του μέτρου
η δική μου θέση πάντοτε είναι τι ευχαριστεί τον καθένα, να ξεκινάει με το τι τον ευχαριστεί. Ακόμη και ο μοναχισμός, ψιλοάγνωστη πληροφορία, το πρώτο λέει χαίρε μοναχέ. Εάν δεν χαίρεσαι, τι ήρθες εδώ πέρα. Μετά λέει υπακοή και μετά λέει τα υπόλοιπα. Εμένα λοιπόν με ευχαριστεί να δίνω πρώτες βοήθειες στον δρόμο. Όσες φορές το έχω κάνει, έχω νιώσει εσωτερική ικανοποίηση. Ο άλλος λοιπόν θυμάει. Δεν μπορεί να κάνουμε όλοι τα ίδια. Σωστά. Αφιέρωσα 2 χρόνια της ζωής μου να μελετάω τη διατροφή. Γιατί μου άρεσε πάρα πολύ να δω τι σημαίνει αποτοξίνωση, τι σημαίνει νηστεία. Για να δω κάθε Δευτέρα, ας πούμε, δεν έτρωγα τίποτα επίτηδες, για να δω θα μου κάνει καλό αυτό. Και είδα τι μου κάνει καλό. Μετά είπα, δεν κάνω και ξηρασία μια μέρα, δω πώς είναι, χωρίς νερό. Α, είδα τι μου έκανε καλό. Αυτά τα παιχνίδια τώρα με προετοίμασαν και μου είπαν κάτι πολύ σπουδαίο. Όταν πεινάει το στομάχι, ο άνθρωπος είναι ικανός να φάει τον απέναντι. Εάν όμως το στομάχι πεινάει και πεινάσει επειδή εγώ του ζήτησα να ησυχάσει, τότε ο άνθρωπος ησυχάζει. Mm-hmm. Γι' αυτό η Ορθοδοξία λέει νηστεία. Αν το παρατηρήσει. Αν λοιπόν το φαγητό είναι εδώ και είμαι στη φάση, περνάει η ώρα και θέλω να φάω και δεν. Μα θέλω να φάω και δεν μου επιτρέπεται, είμαι ικανός να φάω άνθρωπο. Mm. Αν όμως έχω πει, όσες μέρες εγώ έκανα τις νηστείες μου. Θυμάμαι κάποτε έκανα ξηρασία στο Ρέθυμνο καλοκαίρι. Κολυμπούσαμε όλη μέρα και εγώ το νερό δεν έμεινα. Ήταν μια άσκηση που έκανα τέλος πάντων για καμιά 40 ώρες τέλος πάντων. Δεν έτρωγα και δεν έπεινα. Μα καθίσαμε στο τραπέζι. Μα όλοι τρώγανε και με κοιτούσαν κάπως έτσι ενοχικά. Άμα θες κάτι, λέω, έχω πάρει την απόφασή μου, δεν τρώω. Αύριο πάλι. Ναι. Χαλαρώστε. Δεν. Ναι. Το βλέπω όπως βλέπεις το τασάκι, όπως βλέπεις το τραπέζι. Ναι. Άρα εκπαιδεύεις. Ναι. Εμείς οι ίδιοι εκπαιδεύουμε τον εαυτό μας. Ναι, και okay, μην το περιορίσουμε σε κάτι πολύ στενό. Τεχνικά μαθαίνω να κάνω κάτι. Είναι όλη αυτή η προετοιμασία που κάνουμε για να έχουμε αποθέματα, για να έχουμε εργαλεία να χρησιμοποιήσουμε προφανώς στη δύσκολη στιγμή. Για να έχουμε πλεονεκτήματα. Πλεονεκτήματα. Εγώ τα ορίζω, γι' αυτό και είπαμε και για πλεονέκτημα της ανάκαμψης και για πλεονέκτημα της ικανοποίησης, της συμπόνιας, όλα αυτά είναι πλεονεκτήματα. Και τα υπόλοιπα είναι μειονεκτήματα. Οπότε, αν δεν έχω προετοιμαστεί σε ένα τροχαίο να ξέρω ότι το σκηνικό είναι επικίνδυνο, δεν θα μπω μέσα σε αυτό το σκηνικό. Έχω μειονέκτημα. Γιατί η συμπόνια μου θα μου πει πήγαινε, βοήθησε το μωρέ και θα περάσει ένα άλλο όχημα και επικίνδυνο θα με χτυπήσει. Αν είναι επικίνδυνο για όλους. Γιατί. Νικόλα, το τροχαίο είναι μία συνθήκη εξωτερική. Ας πάμε σε μία εσωτερική συνθήκη όπου η ζωή σου διαλύεται, όπου έχεις να κάνεις με το συναίσθημά σου, όπου έχεις να κάνεις με την πνευματική σου ισορροπία. Συμβαίνει κάτι τραγικό, το οποίο σε απογοητεύει, αλλάζει η ζωή σου, χάνεις έναν άνθρωπο, τον άνθρωπό σου, είτε από φυσικό θάνατο, είτε χωρίζεις, χάνεις τη δουλειά σου. Έρχεται ένα τέλος, τέλος πάντων, το οποίο σε καλεί από μέσα σου να. Το μέσα σου είναι αυτό που κλονίζεται. Εκεί από πού ανασύρουμε δυνάμεις, τα πλεονεκτήματά μας εκείνα, πώς τα χτίζουμε. Εγώ πάλι θα αναγκαστικά θα αναφερθώ σε τεχνικές. Mm-hmm. Με αυτό θέλουμε. Τεχνικές. Αναγκαστικά, δηλαδή, επειδή η δική μου ζωή ξεκινάει από τον αθλητισμό και μετά μπαίνει στο ακαδημαϊκό πεδίο, όλα αυτά αναζητούσαν, μάλλον προϋπόθεταν, την πειθαρχία, την εξάσκηση. Οπότε, αν έρθει λοιπόν κάποιος και μου πει, πες μου, τι μπορώ να κάνω την ώρα που έπαθα ένα ατύχημα. Εάν δεν έχεις προετοιμαστεί, θα του πω, δεν μπορείς να κάνεις πολλά, ζήστο, οπότε αν γίνει κάτι επώδυνο, μην αρνηθείς, μπες μέσα σε αυτό, κάνε ένα τσιγάρο λιγότερο, γιατί αν καπνίζεις, δεν θα το νιώσεις. Πιες λίγο λιγότερο, φάει λίγο λιγότερο, νιώσ' το καλά, οπότε τόλμα να βιώσεις το πλην, μετά να μπεις στο συν και μετά στο να φύγει. Είναι πολύ ξεκάθαρη σε μένα η κίνηση της ζωής στη δυσκολία. Οπότε, εάν μου έλεγες πες μου ολοκληρωμένος άνθρωπος πώς προσεγγίζει τη ζωή, θα σου έλεγα είναι λαμπερός και φωτεινός σαν τον ουρανό και δέχεται όλα τα μαύρα σύννεφα και τη βροχή που φέρνουν. Οι άνθρωποι που είναι ανεκπαίδευτοι, αν θέλεις, είναι σαν τη νύχτα. Ο ουρανός είναι μαύρος και παίρνουν αστέρια και ψάχνουν την παντσέλινο για να την κολλήσουν πάνω και να πούνε Μα δες, πήρα και ένα καινούριο μπλουζάκι, δεν το βλέπετε. Mm. Και θα πάμε διακοπές στο τάδε μέρος. Ναι, εντάξει. Είναι παραμύθια της χαλιμάς γιατί κατά βάθος. Ή όταν έρθει σε μένα, ή όταν τον συνδέσω σε κανένα μηχάνημα. Παλιότερα, ιδίως που είχα τη μούρλα να συνδέω ανθρώπους με μηχανήματα για να μου λένε όλοι είμαι μια χαρά. Ναι, ναι, για να σε βάλω στο μηχάνημα. Έλα ρε, παιδί μου, να δω. Εντάξει, δεν είπα και ακριβώς, έχω κάποιες δυσκολίες. Και αρχίζαν και αλλάζαν χρώμα. Γιατί στο μηχάνημα δεν μπορούσε να πει ότι κάνει λάθος. Άρα λοιπόν, εγώ τι λέω αυτή τη στιγμή, ποια είναι η θέση δική μου. Ναι στη σκιά μου, ναι στη δυσκολία μου, το να βουτήξω μέσα στη σκιά και να βγω. Αυτό θα μου προσδώσει το ειδικό βάρος που λείπεται από τους περισσότερους ανθρώπους σήμερα στην εποχή μας. Γιατί στη δυσκολία. Να στρίψουμε. Στρίβουμε.
Κάνω και δύο πακέτα τσιγάρα τη μέρα, λέει ο άλλος τώρα στα δύσκολα. Εκεί που έκανα τρία τη μέρα, τώρα δυσκολεύομαι πάρα πολύ. Τι μας λέει? Μα αρνούμε να το βιώσω αυτό. Αρνούμε να μπω στο πλήν. Αρνούμε να χρηνήσω. Αρνούμε να πω ότι είμαι χάλια, να κλάψω, να πονέσω. Και το έχω ξαναπεί εγώ αυτό, παρότι άντρας είμαι έτσι, μουστάκια φέρω. Λοιπόν, οι άντρες είμαστε πιο κοτούλες. Με το συμπάθει, δηλαδή. Στο να αφαιθείτε στα συναισθήματα. Στο να τολμήσουμε να ανοίξουμε την καρδιά μας, να γίνουμε ευάλωτοι. Mm. Είναι τεράστια αυτή ο τομέας της ευαλωτότητας. Mm. Να τολμήσω και να πω, πονάω. Κλαίω, σφάλω, δεν μπορώ. Που είναι λοιπόν αυτό το πρώτο βήμα. Το πρώτο βήμα. Για να αρχίσεις να ανεβαίνεις προς τα πάνω, να βγεις από το πηγάδι και να κάνεις τα βηματάκια σου, να πηγαίνεις προς τα πάνω. Ναι, αλλά πρέπει να το ζήσω. Θυμίζω ότι ακόμη και πολλοί άνθρωποι που ασχολούνται με την ψυχολογία έρχονται φίλοι γνωστοί και μου λένε think positive. Η ελληνική φιλοσοφία λέει think. Αυτό η ελληνική το φιλοσοφία positive είναι σκληρό. Δεν λέει ούτε think positive, ούτε think negative. Λέει μάθε να σκέπτεσαι. Υπάρχουν τέσσερις νόμοι της λογικής, είναι πολύ συγκεκριμένοι. Αν ρωτήσει 100 επιστήμονες και σου πει κάποιος αμέσως χωρίς να ανοίξει το Google, φέρε μου τον, ούτε εγώ τους ήξερα. Ναι. Μέχρι που ήρθε ο δάσκαλος στη λογική και λέει, μα δεν ξέρετε τους νόμους της λογικής. Ποιοι είναι οι νόμοι της λογικής, Νικόλα? Να ξεκινήσω από τον τρίτο, ας πούμε, που ενοχλεί πάρα πολύ τους φίλους μου, τους γιατρούς. Για κάθε αποτέλεσμα υπάρχει μια αιτία. Mm-hmm. Αν βγάζω ένα σπυράκι, δεν ασχολούμαι με το σπυράκι, αλλά ασχολούμαι με αυτό το σύστημα που δημιούργησε το σπυράκι. Μάλιστα. Ο νόμος του αντιπεμπονθώτος λέγεται λόγο, όπως λέγεται. Λοιπόν, ο πρώτος νόμος είναι ο νόμος της ταυτότητας. Δηλαδή. Α ίσον α. Όταν λέω σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Όταν λέω 10 η ώρα, εννοώ 10 η ώρα. Okay. Δεν μπορώ να λέω 10. Στην Κρήτη παίζει πολύ αυτό το φαινόμενο, νομίζω, περισσότερο από άλλα μέρη της Ελλάδος, και να έρχομαι στις 10 και 20 και να λέω, μα στην ώρα μου ήρθα. Είπες 10. Η αρχαία αποκλείσεω του τρίτου. Δηλαδή. Έρχεται μια κοπέλα και μου λέει, είμαι λίγο έγκυος. Είσαι ή δεν είσαι. Ναι. Είσαι έγκυος ή δεν είσαι έγκυος. Και είναι και ο τέταρτος νόμος που η αρχή, δεν θέλω να το ονομάσω τώρα, που λέει ή είναι κάτι ή δεν είναι. Δεν μπορεί κάτι να είναι και να μην είναι ταυτόχρονα. Ναι. Οπότε ή αυτό είναι τραπέζι ή δεν είναι τραπέζι. Μάλιστα. Ξεκάθαρη νόμη. Και στα ξεκαθαρίζει όλα αυτά. Θέλω να πάω λίγο πίσω σε αυτό που λέμε, στο ότι μπες μέσα σε αυτό, βίωσε αυτό που σου συμβαίνει. Μην το αποφεύγεις. Μην δημιουργείς παραπετάσματα ή προπετάσματα καπνού. Μην χρησιμοποιείς άλλα εργαλεία για να ξεφύγεις από αυτό. Και το ακούμε πολύ συχνά από ειδικούς που σου λένε βούτα μέσα στο πρόβλημα. Τι σημαίνει πρακτικά να βουτήξω μέσα στο πρόβλημα και να το βιώσω, να το νιώσω? Να απαντήσω με ένα ερώτημα για να κάνουμε έτσι πιο ζεστή τη συζήτηση. Πού βιώνουμε? Εδώ. Στο σώμα. Μέσα στο σώμα. Πού είναι λοιπόν η δύναμή μας? Μέσα στο σώμα. Και το σώμα έχει το προνόμιο να ζει στο εδώ και στο τώρα. Ο νους όμως, το όρνεον το ταχύπετες και το ανεδέστατον. Όρνεο, καλά. Τι κάνει, ο Άγιος Ισάκος Ήρος, εγώ. Τι κάνει αυτό το όρνεον? Μας δουλεύει κανονικά όταν φεύγει στο παρελθόν και στο μέλλον, εάν δεν πάμε εμείς προς τα εκεί συνειδητά, αν δεν είναι η δική μας η κίνηση. Οπότε μας λέει συνέχεια, λοιπόν, εκτός τόπου και εκτός χρόνου. Και αυτός είναι ένας απλός ορισμός της νεύρωσης. Mm-hmm. Δεν ζω στο παρόν γιατί είναι οδυνηρό, γιατί είναι επικίνδυνο, γιατί με αλλά μ' αρέσει πάρα πολύ και αν αφαιθώ θα γίνω ευάλωτος και παλιά είχα αφαιθεί και πόνισε η καρδιά μου. Οπότε δεν είναι καλύτερα να ζω στο παρελθόν και στο μέλλον? Ναι. Έτσι όμως δεν ζω. Άρα για μένα βουτάω στο παρόν σημαίνει ότι νιώθω τι συμβαίνει μέσα στο σώμα μου. Στο εδώ και τώρα. Τώρα τι νιώθω στο πόδι μου. Το έχω ξαναπεί νομίζω. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει σε 2 ή 3 συνεντεύξεις παλιά. Το ξαναπώ. Έχεις ακούσει κάποιον να λέει «έχω μεγάλη στενοχώρια στο γόνατο»? Όχι. Ένα που να πει «έχω ζήλια στον αγκώνα», «έχω αμφιβολία στον ώμο». Πού τα νιώθουμε, βράδερφε? Στην καρδιά μας τα νιώθουμε αυτά. Πού τα νιώθουμε? Στην καρδιά νιώθουμε τα ευχάριστα ή τα δυσάρεστα, όταν έχουμε στενό χώρο ή ευρύ χώρο. Mm. Στο λαιμό νιώθουμε κλεισίματα, μπουκώματα, θέλω να το πω και... Όλοι και το φόβο τον τρώμε σαν να τρώμε μια γροθιά, ας πούμε, ένα πυρωμένο καρφί στο μάχη. Οπότε έχουμε 3 βασικά σημεία ελέγχου. Το λέω συνέχεια σε όλους τους εκπαιδευόμενους. Παρακολουθήστε τι γίνεται μέσα σε ένα σωλήνα, που αν τον πάρουμε ολόκληρο τον σωλήνα αυτόν, ξεκινάει από το κεφάλι μας και καταλήγει στα γεννητικά όργανα. Mm-hmm. Πάχος όσο είναι ο λαιμός. Όλο το παιχνίδι παίζεται εδώ. Ναι. Αν παρατηρώ λοιπόν τι γίνεται εδώ και νιώθω ότι η αναπνοή μου είναι κλειστή, εάν δεν έχω κάνει εκπαίδευση, ξέρεις τι θα κάνω?
θα πάρω πάρα πολύ αέρα, το πιθανότερο είναι αυτό, και θα δημιουργήσω περισσότερη ένταση, διότι... μου είπαν οι εκπαιδευτές μου να αναπνέω βαθιά. Δεν σου είπε κανένας να αναπνέεις βαθιά. Σου είπε να εκπνέεις αρχικά βαθιά, να διώξεις λίγο ένταση και μετά να αναπνέεις λίγο πιο έτσι απλά, λίγο πιο βαθιά και λίγο πιο απλωμένη ανάσα σου, για να πεις στο σύστημά σου ότι ο τίγρης έφυγε. Ωραία. Τώρα μου αναφέρεις μια πάρα πολύ ωραία τεχνική, στην οποία χρειάζεται όμως να γίνει σωστή εκπαίδευση όσον αφορά στην αναπνοή. Άρα, συμπεραίνω από αυτό, Νικόλα, ότι υπάρχουν τεχνικές, πρακτικές, εργαλεία που μπορούν να μας αποφορτίσουν τη δύσκολη στιγμή, εκεί που αισθανόμαστε ότι πάει να χτυπήσει κόκκινο, πάμε να χάσουμε τον έλεγχο. Να σου πω γενικώς ή να μιλήσω για το πλεονέκτημα της ανάκαμψης συγκεκριμένα. Για το πλεονέκτημα της ανάκαμψης. Το πλεονέκτημα, μες λοιπόν, στη συνθήκη αυτή. Της ανάκαμψης έχει 6 συγκεκριμένες τεχνικές, όπου οι τεχνικές αυτές από πίσω τους έχουν πάνω από 300 επιστημονικά δημοσιευμένες μελέτες. Μπορούμε να τις αναφέρουμε επιγραμματικά. Και επίσης έχει και διάφορες άλλες νοοτροπίες, ας τις πω έτσι. Δηλαδή, τρόπους να σκέπτομαι πώς να οδηγούμε έξω από τη μαυρίλα, έξω από τη δυσκολία. Για πάμε να οπότε, το δούμε. Αν έλεγα τώρα, η πρώτη τεχνική ονομάζεται καρδιακή αναπνοή. Μαθαίνω να αναπνέω μέσα από την καρδιά μου. Πώς το κάνουμε αυτό? Θέλω αρκετά. Ναι, είναι η τεχνική. Ωραία, πάμε στη δεύτερη. Εμείς θα τα δούμε λίγο επιγραμματικά τώρα και από εκεί και πέρα σας δίνουμε το σποράκι, σας δίνουμε το έναυσμα, το ερέθισμα και μπορείτε να αναζητήσετε τον Νικόλα, να το αναζητήσετε λίγο, να δείτε πώς μπορείτε τεχνικά να το κατακτήσετε. Καρδιακή αναπνοή, 2. Εσωτερική ησυχία. Υπάρχει μια τεχνική συγκεκριμένη. Όλοι μας έχουμε νιώσει κατά καιρούς απόλυτη ησυχία. Άλλος το έχει νιώσει κάτω από ένα πλατάνι την ώρα που τρέχουν τα νερά στο πήλιο. Άλλος το έχει νιώσει στη Γάβδο, καθήμενο στην παραλία. Και λέγε, αισθάνομαι ησυχία. Άλλος το έχει νιώσει ένα μοναστήρι κάπου. Ησυχία. Εσωτερική ησυχία. Εστιάζουμε κάπου και λέω, πω, τι ωραία που είναι. 3. Εγκάρδια παραμονή. Υπάρχει ένας τρόπος που μαθαίνω, αν και αυτή είναι η έκτη τεχνική, μου άρεσε και την είπα τώρα, δεν ξέρω γιατί. Ναι. Που μπορώ να παραμένω μέσα στην καρδιά μου με ένα θετικό, πολύ θετικό πρόσχημα και συνεχώς να αισθάνομαι ότι ανοίγει αυτό όλο και περισσότερο. Εάν τώρα κάποιος, ας πούμε, χάσει τη συνοχή του στο δρόμο ή αγχωθεί πάρα πολύ, υπάρχει μια τεχνική που λέγεται ταχεία συνοχής. Δηλαδή, μαθαίνω ταχύτατα να μπορώ, αφού όμως έχω προετοιμαστεί. Πολύ σημαντικό. Αν δεν έχω προετοιμαστεί, δεν μπορώ να την ανακαλέσω μετά αυτή τη τεχνική και να λειτουργήσει. Όπως επίσης υπάρχει μια άλλη τεχνική που επικοινωνώ με κάποιον, δεν την ασκώ τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το αφήνω ελεύθερο. Ναι. Εάν όμως θελήσω, μπορώ να ακτινοβολήσω αυτό που αισθάνομαι μέσα μου και φυσικά είναι ό,τι καλύτερο μπορώ να αισθανθώ για τον συνομιλητή μου. Άρα λοιπόν κερδίζω, κερδίζω. Mm-hmm. Κερδίζεις, κερδίζεις. Οπότε αναγκαστικά τι μπορεί να υποθεί όταν εγώ θέλω να προβάλλω ό,τι καλύτερο έχω μέσα μου σε σένα. Και είναι μια τεχνική λοιπόν συνεκτικής επικοινωνίας, αν θες, και υπάρχει μια τεχνική που ακούγεται παράξενο τώρα αυτό που θα πω, μπορώ όμως να ρωτάω την καρδιά μου, με αυτή την τεχνική παγώματος πλαισίου, τέλος πάντων λέγεται το όνομα αυτής της τεχνικής, παγώνω δηλαδή το πλαίσιο της δυσκολίας, ρωτάω την καρδιά μου και η καρδιά μου λέει θα κάνεις αυτό και μου απαντάει, όχι στο περίπου, δεν μου απαντάει με λόγια, μου απαντάει πώς, με τη γλώσσα του ασυνειδίτου, με την αίσθηση, μπράβο. Αυτό το λέμε εμείς οι απλοί άνθρωποι, το ένστικτό μου, κάτι μέσα μου μιλάει και πάντα μου μιλούσε και μου τα έλεγε σωστά, αλλά εγώ δεν τα άκουγα, προφανώς. Άρα έχουμε τις πρώτες ύλες, χρειαζόμαστε εκπαίδευση. Ακριβώς. Για να επαναφέρουμε μπροστά όλο αυτό το πλούτο που έχουμε, το πνευματικό και το ψυχικό. Ναι, και σε αυτή την εκπαίδευση υπάρχει ένα ειδικό κεφάλαιο, ολόκληρο κεφάλαιο, το οποίο αυτό που οι περισσότεροι άνθρωποι ονομάζουν ένστικτο, που το ένστικτο σημαίνει ένστιγμα. Δηλαδή, φύση με γέννησε με κάτι που το έχει στιγματίσει από πριν μέσα μου. Αυτό ονομάζεται διέστηση. Διέστηση. Λοιπόν. 70% των περισσότερων αποφάσεων, λένε όλοι οι επιχειρηματίες σπουδαίοι, τις έχουν λάβει μέσα από την καρδιά τους. Έχουν αφήσει την καρδιά τους να τους μιλήσει και την ακούνε. Ναι, και λένε τώρα. Τους. Για κάποιο λόγο αυτό το ξενοδοχείο δεν ήρθε η ώρα να το αγοράσω. Δεν ξέρω γιατί και το εμπιστεύονται. 70% λένε των σπουδαιότερων αποφάσεων. Νικόλα, το σημειώνω, το κρατάω. Μπορεί να αποτελέσει, όχι μπορεί, θα ήθελα να αποτελέσει την επόμενη μας τηλεοπτική συνάντηση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα μας σήμερα. Να είσαι καλά, στο επανειδήν θα πω. Ναι, ναι, με χαρά.